Λοιπόν, όλα αυτά για το κέικι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται κάποιος να σηκώσει κάτι με τα γένια του, τα τραβάει έτσι και τα κουμπάει πάνω. Τα έχουν βάλει κάπου σε μια βάση, το έχουν δέσει στο γεννάκι. Συγγνώμη, 63 κιλά ξέρεις πόσο είναι. Εμένα θα μου πεις πάρα πολύ. Εγώ είμαι 55 κιλά, 56-55. Άρα 63 είναι ένας άνθρωπος. Πώς το σηκώνεις με τα γένια. Κρατάει όλος από πέναντι, τραβάει σκηνή. Πόσα γένια. Καλά, δεν θέμα πόσα γίνεται, τι ρίζες. Δηλαδή, γιατί δεν ξεριζόντα αυτά. Τι ρίζες, ναι, τι ρίζες. Πω, καλά, εσείς αυτό σοκαρίστηκες. Ναι. 112 φορές το χρόνο. Τι ρωτήσεις, ρε παιδιά. Τι 112 φορές το χρόνο. Σεξ. Κοίταξε. Άμα το πάρεις. Τι είναι το πάρεις, όπως και το πάρεις. Στατιστικά. Ας πούμε ότι κάνεις κάθε μέρα. Ας πούμε. 365 φορές λοιπόν. Ωραία. Ναι, έτσι? Μία, κάτσε. Τώρα τι εννοούμε, περίμενε. Σεξ εννοούμε τη διαδικασία ή το πόσες φορές κάνεις. Δηλαδή το πόσες φορές ολοκληρώνεις. Αυτό εννοούμε. Τι εννοούμε τώρα, όλα τα. Άρα, συγγνώμη, θέλει να μου πει τώρα ο Τανιμανίδης ότι ολοκληρώνουμε το χρόνο 115 φορές μόνο. 115 είπε. 100 πόσους είπε, 115. Είπε πιο πολλές. Ένας μέσος όρος είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι 100... μέσα σε αυτή την έρευνα. Συγγνώμη, που μπορεί να μην έχουν για ένα χρόνο κάνει καθόλου. Και δεν ολοκληρώνουν μόνοι τους, δηλαδή περιμένουν την παρέα για να ολοκληρώσουν. Μα δεν είναι όλοι. Εσύ σκέφτεσαι το σκηνοθέτη μας τώρα. Μην σκέφτεσαι τον σκηνοθέτη σου. Είναι δύσκολο, παιδιά, οργανικά να το πάρεις. Δηλαδή είναι μια ανάγκη. Έχουμε εδώ πέρα πόσες είναι. 1, 2, 3. Παιδιά, 115 φορές το χρόνο να ολοκληρώσετε είναι πολλές ή λίγες. Όχι. Πολύ λίγες. Μπράβο, αγόρι μου Μιχάλη. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο καλά, μέσος ναι, ηρεμήστε λίγο, παιδιά. Κάτσε ρε, εσύ. Έλα, περίμενε. Καλά. Μα υπάρχει ένα πρόβλημα βιολογικό. Δεν έχεις όρεξη να το κάνεις εκεί. Και εγώ πιο πολλές φορές θα έλεγα. Α, αλλά είναι ένας μέσος όρος πολλών ανθρώπων, όλων των ηλικιών. Όχι όλων, από 18 μέχρι 25 νομίζω. 29, παιδιά, ξέρω. Δεν είναι τώρα. Είναι και μια ηλικία που σε. Μπορεί να πέσει σε μια χρονιά που ρώτησε κάποιον και ήταν μια δύσκολη χρονιά για αυτόν. Τι να πούμε τώρα, επηρέασε το μέσο όρο. Δούλευε. Ή έλειπε. Ή είχε θέματα. Καλά, μπορεί να το κάνει και σε σημεία που τέλος πάντων έξω του κουβέντα. Εσύ, Αλεξάνδρα, τι νούμερο θα έλεγε. Ποια τέτοια ερώτηση. Παιδιά, εγώ που δεν δουλεύω τόσο, δεν προλαβαίνω η γυναίκα. Δηλαδή. Ορίστε. Η Αλεξάνδρα που δεν δουλεύει δεν προλαβαίνει. Εσείς οι γυναίκες όμως ολοκληρώνετε και πιο δύσκολα και λιγότερες φορές από εμάς. Εμείς τα αγοράκια ολοκληρώνουμε πολύ πιο εύκολα και πιο πολλές φορές από εσάς. Με παρέα, με παρέα.